Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί στο επιβατικό κοινό στα τέλη Νοεμβρίου. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες στο σταθμό της Νέας Ελβετίας. Πάντως, αυτό που συμφωνήθηκε σήμερα σε σημερινή σύσκεψη είναι ότι η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από ένα νέο συγκοινωνιακό χάρτη. Με νέο συγκοινωνιακό χάρτη θα υποδεχτεί η Θεσσαλονίκη το μετρό μέσα στο Νοέμβριο. Ένα χάρτη προσαρμοσμένο στη λειτουργία του. Το τέλος Νοεμβρίου είναι η αφετηρία για μια νέα εικόνα στο συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης. Είναι ξεκάθαρο ότι το μετρό έρχεται στις 30 Νοεμβρίου. Χρειάζεται ο συντονισμός πάρα πολλών παραγόντων για να μπορέσει αυτή η αλλαγή στο συγκοινωνιακό χάρτη να είναι ορατή στους πολίτες. Μετά το τέλος της σύσκεψης που έγινε στα γραφεία του μετρό της Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Ταχιάους δεσμεύτηκε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει έως τις 30 Νοεμβρίου. Από την πλευρά του, ο Βασίλης Οικονόμου επισήμανε ότι οι αστικές συγκοινωνίες θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει το μετρό. Ενώ αναφερόμενος στο ταξίδι του με το τρένο, τόνισε πως αλλάζει η εποχή στους σιδηρόδρομους. Θα διδαχτούμε από λάθη και θέματα που προκύψαν και μας στεναχωρήσαν το προηγούμενο διάστημα για να γίνουμε πολύ καλύτεροι. Το τρένο θα το χρησιμοποιεί ο κόσμος, θα ξέρει ότι είναι ασφαλές, αξιόπιστο και με αυτά που ετοιμάζουμε και έχουμε κάνει μέχρι τώρα, θα το πετύχουμε, να είστε σίγουροι. Είμαστε εδώ για να βάλουμε τα θεμέλια για το πώς θα παραδώσουμε πιο ανθρώπινες συνθήκες με έργα υποδομής, ξεκινώντας από το μετρό, πιο ανθρώπινες συνθήκες γενικότερα, για να μπορεί η πρωτεύουσα της Μακεδονίας, η πρωτεύουσα του βορειοανατολικού χώρου, αλλά και κατ' επέκταση ολόκληρος ο χώρος της Μακεδονίας και της Τράκης, να ζήσει από εδώ και μπρος, έτσι όπως το δικαιούται, έτσι όπως το αξίζει. Η διευρυμένη σύσκεψη για το συγκοινωνιακό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε στο αμαξοστάσιο του μετρό στην Πηλαία.